και πολλά μειονεκτήματα που επίσης τα έχουμε πει, κυρίως η τοξικότητα που είναι πραγματικά υπερβολική και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να έχει σχέση με το γεγονός ότι μπορεί ο καθένας ανώνυμα να κάνει ένα, ένα λογαριασμό και να επιτίθεται να δίνουν όποιου θέλει με όποιες εκφράσεις ο ίδιος επιθυμεί. Επειδή λοιπόν είναι ένα μεγάλο θέμα, παρακαλέσαμε μία συνάδελφο που το ξέρει πάρα 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 πολύ καλά, ειδικά το θέμα του Twitter. Είναι η κυρία Ζινοβία Σαπουνά, είναι δημοσιογράφος, συγγραφέα, είναι εδώ μαζί μα. Ζηνοβία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χρόνια <laughs> πολλά. Σε καλή χρονιά. Όλα τα καλά εδώ, στο στην... νέο κανάλι. Να είσαι καλά. Είστε λοιπόν, πολύ, είσαι πολύ. Έλεγα, πολύ το ξέρει πολύ, πολύ, πολύ καλά. Γιατί σε έγραψε ευχαριστώ ένα για βιβλίο. τα καλά σου λόγια. <laughs> έγραψε ένα βιβλίο, ναι. Για το Twitter. Πρόσφατα. Και δεν είναι απλώ ένα βιβλίο, είναι το αποτέλεσμα μια πολύ συστηματική έρευνα. Δεν είναι ναι. δηλαδή σου γεννήθηκαν κάποιε ιδέε και τι κατέγραψε. Έκανε ρεπορτάζ, όπω λένε, δηλαδή, ναι. και πολύ ρεπορτάζ. <laughs> Έκανα πολύ ρεπορτάζ. Είδα πάρα πολλά δελτία ειδήσεων. Είδα 111 δελτία ειδήσεων. Του άντεξε. Πραγματικά, <laughs> πραγματικά τα δεν ήταν εύκολο. Ε, τα είδα δευτερόλεπτο προ δευτερόλεπτο ε, και ε, έπρεπε να καταγράψω την ατζέντα του, να καταγράψω τι περιέχει η θεματολογία, η σκαλέτα που λέμε εμεί δημοσιογραφικά στη δημοσιογραφική ορολογία των δελτίων ειδήσεων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, γιατί ε, για να τα πάρουμε από την αρχή, ε, μελέτησα τρει υποθέσει που απασχόλησαν το δημόσιο λόγο, τη δημόσια σφαίρα, ε, τρει ειδήσει ναι. ε, που απασχόλησαν τη δημόσια σφαίρα το 2019 και το 2020, ε, τρει ειδήσει. Οι που έπαιξαν πολύ τα... που έπαιξαν πάρα πολύ στα social media και στο Twitter ειδικότερα. Ε, και ήθελα να δω πώ ε, τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, ε, γιατί τα 111 δελτία που μελέτησα ήταν των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Τι αξιολογούν ειδίσεων, και τι διαχειρίζουν. Τι διαχειρίζονται, πώ τι τοποθετούν στην ατζέντα τη στην της ενημέρωση, στη σκαλέτα του, εάν τι τοποθετούν, γιατί τέθηκε και αυτό το ερώτημα, εάν μπήκαν αυτές οι ειδήσει στην ατζέντα, ε, ποια ήταν η ιεραρχική αξιολόγηση. Που υπήρξε για αυτές τις ειδήσει, αλλά και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα με, με ποιον τρόπο μεταδόθηκαν yeah. αυτές οι ειδήσει. Μεταδόθηκαν με βίντεο, yeah. με αίθουσα σύνταξη, με τηλεφωνική, με μια συνέντευξη. Με ποιον τρόπο μεταδόθηκαν. Ε, πώς αυτές οι ειδήσει αναπασχόλησαν τους τίτλους επικαιρότητα, που οι τίτλοι επικαιρότητα, όταν ξεκινάει yeah. ένα δελτίο ειδήσεων, σου δίνουν yeah. ε, την εικόνα για to το αν αυτό to, που θα. το στίγμα. στίγμα, τι θα ακολουθήσει. Ε, μελέτησα το λόγο που, τη γλώσσα που υπήρξε, αν η, η γλώσσα ήταν θετική, αρνητική ή ουδέτερη σε σχέση με την είδηση. Αν χρωματίστηκε και η είδηση χρωματίστηκε στην εκφώνησή Ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς. Ε, μελέτησα οτιδήποτε λοιπόν είχε να κάνει ε, με ε, τις ειδήσει αυτές και το πώς μεταδόθηκαν. Ταυτόχρονα, το ίδιο χρονικό διάστημα που μελέτησα ε, τα δελτία ειδήσεων, για το ίδιο μάλλον χρονικό ε, διάστημα, μελέτησα και στο Twitter, τι γίνεται, Μάλιστα. πόσα tweets καταγράφηκαν, πόσα retweets έγιναν, τι γλώσσα χρησιμοποίησαν mm. και οι χρήστες του Twitter. Ήταν μια γλώσσα θετική, αρνητική, mm. ουδέτερη. Τι, τι συνέβη ακριβώς και εκεί. Οπότε εξήγαγα κάποια σε, ε, συμπεράσματα μέσα από αυτή τη δουλειά που έκανα. Να το ρωτήσατε την για το... μπακάλικα; Ναι. Mm. Η κότα έκανε το αυγό <laughs> ή το αυγό έκανε την κότα. <laughs> αυτή η είδηση mm. αναδείχθηκε από τα μέσα... Μαζική Ενημέρωση επειδή είχε κάνει θόρυβο mm, στο Twitter αφήνω. ή αναδείχθηκε στο Twitter επειδή είχε κάνει θόρυβο από τα Μέσα Μαζική Ενημέρωση. Ακριβώς αυτό ήταν το δικό μου ερώτημα. Ναι, μα αυτό ε, θα αυτό ξεκίνησα, μοιάζει, ναι. Έτσι ξεκίνησα και την έρευνα, να δω τι γίνεται ε, σε σχέση με τι ατζέντε των δύο ναι. ε, μέσων. Θα βάλω και το Twitter ως μέσο ε, ενημέρωσης, διότι πλέον καθίστεται... σου πω, καθίστε είναι πολύ ε, πιο μαζικό από ακριβώς, οποιοδήποτε κανάλι. Ακριβώς, ακριβώς. <laughs> θα σου πω επίση ότι για να είναι η έρευνα, και θα απαντήσω στο ερώτημα που έθεσες, απλώς να μην το ξεχάσω, για να είναι η έρευνά μου... Ε, Πιο ολοκληρωμένη από όλε τι πλευρέ. Ε, Ζήτησα και την άποψη πέντε συναδέλφων Άμα. μας δημοσιογράφων, επιφανών στελεχών των τηλεοπτικών σταθμών. Τα δελτία ειδήσεων που μελέτησα ήταν τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών που κατέχουν νόμιμη άδεια ναι. και τη ΕΡΤ. Ναι. Ε, οπότε ζήτησε και την άποψη των συναδέλφων. Ναι. Ε, καταγράφεται ανώνυμα ε, ναι. για ευνόδου λόγου, γιατί το ζήτημά μα είναι να δούμε τι μα λένε. Ήθελα να ναι. δω τι μου λένε, τι θα πούνε οι συνάδελφοι. Και όχι ότι ο Τάδε είπε αυτό, για να μην πάει ναι. η είδηση στο ποιο είναι Πάμε κάτι. στα διευθυντικά. για να προλάβω Στον να σε ρωτήσω ναι, και πολλά ναι, ναι, πράγματα ναι, ναι. τώρα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πού καταλήγω συμπερασματικά και που αναγράφω. Στο βιβλίο. Ε, σε πρώτο επίπεδο τα, η, το Twitter επηρεάζει την ατζέντα ah. ε, των ε, κεντρικών δελτιών ειδήσεων. Σε δεύτερο επίπεδο αυτό είναι ακόμα πιο εμφανές. Γιατί, Γιατί ε, μελετώντας, κάνοντας όλη αυτή τη μελέτη, ε, καταγράφω και φάνηκε όταν οι συνάδελφοι μπαίνουν στη διαδικασία να πουλει ένα ρεπορτάζ ε, μετά από το θόρυβο που έγινε στο Twitter, μετά από το πάρτι που έγινε στο Twitter... Mm. Ε, το σκόιλ ηλικίκου, γιατί είναι mm. μια από τις υποθέσει mm. mm. ε, που μελέτησα. Δηλαδή το πρόγραμμα... Πρέπει να ήταν εβδομάδες στα τρένες πρώτο. Ακριβώς, ε. ήταν εβδομάδε πρώτο. Και πώ μετά μπήκε πρώτο στα, στα ειδήσεων. Δεν μπήκε σε όλα. Yeah. Γιατί δεν είναι απλά ότι η είδηση δεν μπήκε πρώτη. Είναι ότι η είδηση αυτή προκάλεσε και μια πολιτική αλλαγή. Yeah, 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 yeah. Δηλαδή πήρε πίσω το Υπουργείο Εργασίας ένα πρόγραμμα. Ε, όταν λοιπόν ε, οι συνάδελφοι ξεκινούσαν το ρεπορτάζ τους... Ε, ή την αίθουσα σύνταξη, γιατί υπήρξαν yeah. και αίθουσες σύνταξη για αυτό το θέμα... Yeah. λέγοντας μετά το πάρτι που έγινε στο Twitter... Ε, το Υπουργείο Εργασίας πήρε πίσω ε, 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 ερευνητικά... αυτό μας δείχνει yeah, yeah. ότι επηρέασε το Twitter... Την ατζέντα των δελτίων ειδήσεων. Να καταλάβει ο κόσμος ε, ότι για εμά του δημοσιογράφου mm -hmm. Το εργαλείο είναι το Twitter. Δεν είναι ούτε το Instagram, ούτε το Facebook, Ακριβώς. ούτε το YouTube. Ακριβώς. Προσωπικά δεν έχω λογαριασμό πουθενά άλλου. Όχι το Twitter. <συντ'> <συντ'> Όχι, αυτό θέλω να σου πω. <συντ'> αλλά το <Αχα>. Twitter. <συντ'> δηλαδή το θεωρώ αυτονόητο για ένα δημοσιογράφο. Ότι θα έχει tweet. Ότι θα έχει Δεν σου λέω να γράφει, αλλά να παρακολουθεί. Εκεί βλέπει τι τάσει στην κοινωνία στο κομμάτι που αφορά την επικαιρότητα και το πώ περνάνε τα πράγματα. κάτι. είναι το πιο πολιτικό μέσο ακριβώ για αυτό το λόγο που είπε. Και γιατί όλοι οι οργανισμοί, όλοι οι αξιωματούχοι, τα πολιτικά κόμματα, οι ναι. κυβερνήσει, πρόεδροι των ΗΠΑ Πολιτείων, οι πάντε έχουν Twitter ναι, ναι. και μέσω του Twitter έχουν καταγραφεί. Ναι, ναι. Πάρα πολλά πράγματα, Πριν φωνάξουν τι κάμερε να, το... να κάνουν δήλωση, έχουν κάνει έναντι στο Twitter. Ακριβώ. Υπάρχει συνάδελφο, να δώσω ένα παράδειγμα, ένα συνάδελφος που ε, 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 κάναμε συνέντευξη, που μου λέει είμασταν ήμασταν στη διαπραγμάτευση ε, του 15 στι Βρυξέλλε. Είμαστε με τι βαλίτσε να φύγουμε μετά από εκείνη τη μαραθώνια ε, με τα yeah. μεσονύχτια ε, διαπραγμάτευση. Και γυρνάμε πίσω γιατί Γιατί ο Ντόναλτ Τούσκ έκανε ένα tweet που είπε ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία η ελληνική κυβέρνηση. Yeah. Αυτό το ότι ε, το tweet. Του Ντόναρκ Τούσκ ε, επικοινώνησε την είδηση άμεσα στο κοινό, yeah. άδεια, μεσολάβητα, yeah. δεν χρειάζεται η δική μας παρέμβαση yeah, να yeah, κάνουμε yeah, ρεπορτάζ yeah. για να δούμε τι έγινε, δηλώνει κάτι. Άρα το Twitter, ε, εκεί πρώτα α, αναρτώνται σημαντικές ειδήσει που μας αφορούν. Yeah. Και... Πρόσεξε όμως yeah. ποια είναι η ένστασή μου Βεβαίως. και φαντάζομαι θα συμφωνήσεις και εσύ mm -hmm. μαζί μου ότι και για σένα θα είναι η ίδια ένσταση. Η ανωνυμότητα που επιτρέπει σε οποιονδήποτε, οποιονδήποτε δηλαδή στον Θεό τον ίδιο, τον Χριστό mm -hmm. να, κάνει, να, να κάνει μια ανάρτηση, θα βρεθούν κάποιοι. Είτε για λόγου πολιτικού, είτε ναι. απλώ γιατί είναι κακοήθη, είτε ναι, γιατί ναι. έτσι έχουν μάθει να συμπεριφέρονται, οι οποίοι θα είναι υβριστέ, ναι, 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 θα, 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 θα πούν ψέματα. Ισχύ. Δηλαδή, βλέπει ότι αυτό. Υπάρχει μια τοξικότητα. Φοβερή. Ναι, είναι, είναι, α, α, είναι σίγουρο αυτό που λε, ε, ότι υπάρχει τοξικότητα, ότι υπάρχει ε, λόγο, είτε ρητορική μίσου, είτε ε, μορφή των ανθρώπων Υπάρχουν. Ναι. Ε, οι πολιτικοί ναι, ναι. λόγοι, βέβαια, έτσι. Ναι. Έτσι είναι όμω και η κοινωνία μα. Yeah. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ε, ότι θα υπάρχει αυτό ο λόγο. Ο, ε, ναι, ο λόγο. Ε, θέλω να επισημάνω κάτι, να υπογραμμίσω κάτι. Μέχρι τώρα το Twitter πριν το πάρει ο Μάσκ. Ε, πριν το εξαγοράσει ο Μάσκ yeah. επίσημος στις 27 Οκτωβρίου, που μας πέρασε του 2022, είχε ένα κανονιστικό πλαίσιο, είχε ένα πλαίσιο όπου κανόνων για το πώς επιτρέπεται, ποιος λόγος επιτρέπεται, ποιος λόγος, αν παραβιάζεις yeah. τις, τους κανόνες του Twitter, μπορούσες να έχεις αποβληθεί, σε εισαγωγικά, από το μέσο κτλ. Με την έλευση του Μάσκ... Αυτό που τώρα επισημαίνεις έχει διωγγωθεί. Ναι. Η παραπληροφόρηση, η τοξικότητα, ο, μα, ο λόγος... Μα, νομίζω ότι επί mask, πριν πρώτου Μάσκ υπήρχε ένα κοντρόλ. Control... Αυτό αυτό ακριβώ λέω. Υπήρχε ένα κοντρόλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ε, είναι τραγικό γιατί ε, ο Μάσκ και απέλησε αλλά και φύγαν μαζικά... Ε, αλλά κυρίω Απέλησε, πάρα πολύ κόσμο και κυρίω από τον χώρο, από τα, από τα department, ε, από τα γραφεία τέλο πάντων, από του τομεί ε, που είχαν να κάνουν με τον έλεγχο τη παραπληροφόρηση και όλο αυτό το πράγμα που συζητάμε τώρα. Πάντως για την τοξικότητα δεν θυμάμαι το όνομα. Mm -hmm. ε, πιθανόν να το ξέρει εσύ, ένα από του διαπρεπείς αστέρε mm -hmm. του Χόλιγου τέλος πάντων με, με καλή έξωθεν εικόνα. Mm -hmm. Δηλαδή, ποτέ δεν έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Διάβαζα μια δήλωσή του, δυστυχώ δεν θυμάμαι. Με το όνομα, ο οποίο είπε ότι δεν κάνω ποτέ ανάρτηση στο Twitter, mm -hmm. γιατί θα βρεθούν ένα, δύο, τρει, πέντε. Ό,τι και να πω, καλημέρα να πω, που θα πούν καλημέρα, αλλά θα βρεθούν και άλλοι δέκα από κάτω, θα με βρίσκουν με τον πιο χειδέο τρόπο. Οπότε αποφάσισα να μην ξανασχοληθώ. Παρακολουθώ, ισχύει. αλλά δεν κάνω ανάρτηση. Ισχύει, ισχύει, αλλά αυτό είναι διαφορετικό, ή μάλλον το διαχωρίζω, σε σχέση ε, με αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον επίση στο Twitter, ε, πώ θέτει ατζέντα. Ναι. Δηλαδή, ε, ένα πράγμα είναι ότι το Twitter μπορεί να θέσει ατζέντα, ένα άλλο πράγμα είναι ότι το Twitter είναι τοξικό, ναι. ε, ένα άλλο πράγμα είναι ότι το Twitter ε, έχει πολλή παραπληροφόρηση mm -hmm. και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ναι. στο τι διαβάζουμε και τι αναμεταδίδουμε. Αυτό ε, μου το λένε και οι συνάδελφοι που κάναμε την, τις συνεντεύξεις για το βιβλίο, ε, οι οποίοι τέσσερις στους πέντε μου λένε το Twitter, ότι συζητούν για το Twitter στην κεντρική σύσκεψη για το δελτίο ειδήσεων. Αυτό ε, βλέπουν σε μεγάλα site όπου ναι. έχει την είδηση και από κάτω μπορεί να τεκμηριώνει την είδηση με την παράθεση 15 tweets από τυχαίους χρήστες, ναι, δηλαδή ναι, ναι. όχι από επώνυμους χρήστες, ναι, ναι, ναι. που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, καταγγελία για ένα θέμα. Ναι. Και βάζουν από κάτω καμιά καμιά 24-30. Twitch. Λ, λύσε μου όμως μια άλλη απάντηση. Η ιστορία με τα bots. Α. Τα bots τι είναι να πούμε στον κόσμο. τα Είναι bots... οι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί. Ρομποτάκια. Τα ρομποτάκια, ακριβώ. Όπου δεν είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία όμω επιδρούν στο ε, Twitter. Ε, ε, είναι επιδρούν. σαν να είναι φυσικά ε, πρόσωπα. Ε, τα bots είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την πολιτική προπαγάνδα. Ε, τα πολιτικά κόμματα έχουν τέτοιου αυτοματοποιημένου λογαριασμού. Ένα, αλλά εμφανίζομαι, εμφανίζομαι, εμφανίζομαι ω 100, ω 200. Ακριβώ, ακριβώ. Και αυτά δημιουργούν την τάση. Αυτά δηλαδή, αν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποκλειστούν ή να ελέγχθουν; ε... Υπάρχουν τρόποι. Τώρα, είπαμε για το Μάσκ. Ο Μάσκ έχει αφήσει ελεύθερο ναι, ναι. το πεδίο σε ακροδεξιά ρητορική. Έχει επαναφέρει ε, λογαριασμού. Είναι σημαντικό αυτό, Τάκη. Έχει επαναφέρει λογαριασμού οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από το Twitter λόγω ρητορική μίσου ναι. λόγω διασπορά ψευδών ειδήσεων. Του έχει επαναφέρει. Έχει επαναφέρει το λογαριασμό του Τραμπ. Ε, γενικότερα, ε, ενώ επικαλείται την ελευθερία του λόγου, επαναφέρει. Ε, λογαριασμούς που είναι όχι υπέρ της ελευθερίας ναι. του λόγου και ναι. που ε, διασπείρουν ψευδείς ειδήσει, είναι παραπληροφορούν το κοινό ναι. και τα λοιπά. Ναι. Να σε ρωτήσω αν, για να προλάβουμε λίγο και την Βεβαίως. πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Βεβαίως. Αν είναι ένα εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας στο Twitter στην Ελλάδα και να το χρησιμοποιούν σε... κόμματα σε... Και, 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 και φυσικά πρόσωπα. Σαφέστατα ε, το χρησιμοποιούν και κόμματα και πολιτικά πρόσωπα. Το χρησιμοποιούν καταρχήν όλοι οι υπουργοί. Έχουν ε, Twitter. Ε, Επικοινωνούν. Ε, τις δράσεις του μέσω του Twitter. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί, το αν μην αναφέρουμε ονόματα ή να αναφέρουμε, δεν ξέρω, ό,τι θέλει, οι οποίοι έχουν μεγάλη, ε, μεγάλη αλληλεπίδραση ναι. με του χρήστε του Twitter. Ένα tweet και έχει 500 ανθρώπου που θα επιδράσουν και πολλέ χιλιάδε θα το δουν. Και, και δεν επικοινωνούν μόνο την, ε, τη δράση του την πολιτική ε, στο Υπουργείο, για παράδειγμα. Επικοινωνούν και άλλα θέματα. Και οι λογαριασμοί του έχουν μια τεράστια αλληλεπίδραση ε, με του ε, πολίτε. Ε, τι άλλο με ρώτησε, συγγνώμη, διεφ, μου διέφυγε. Και, ε, και, ε, και, αν είναι πολιτικό εργαλείο αυτό το, το οποίο εργαλείο, είναι αποτελεσματικό, και ασκούμε. Είναι πολιτικό ασκούν εργαλείο. εργαλείο ε, νομίζω ότι όλα τα κόμματα έχουν ανθρώπου ε, που ασχολούνται ειδικότερα με το Twitter, ε, είτε επαγγελματίε ανθρώπου, είτε ε, υπάρχουν και οι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί που είπαμε πριν, οι οποίοι διαχέουν. Τι απόψει του κάθε κόμματο, όποιο κόμμα ε, έχει τα μπω, ε, και για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και να δημιουργήσουν ένα κλίμα και μια φωτογραφία. Το τελευταίο που θέλω να σα ρωτήσω γιατί πρέπει να κλείσουμε. είναι αν... Πέρασε και ό,τι ολέθισε τον χρόνο. Μιλάμε 20 τόσα λεπτά. Εάν ε, 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 αυτή τη στιγμή η τάση που υπάρχει από τα social media, κυρίω όμω από το Twitter, ναι. είναι να αναδειχθεί πιο ισχυρή εξουσία από την τέταρτη εξουσία που παραδοσιακά είναι ο τύπο. Μόνο και μόνο που θέτουμε το ερώτημα εάν υπάρχει αυτή η τάση, μας δείχνει, ε, Τάκη μου, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην τέταρτη εξουσία. Ναι. Ε, δεν ξέρω αν το αναγνωρίζει και εσύ αυτό. Ασφαλώ και το αναγνωρίζει. Ε, Ασφαλώ και το, το αναγνωρίζει και δεν το αναγνωρίζω μόνο εγώ. Το, αναγνωρίζω, το αναγνωρίζουν, νομίζω και οι περισσότεροι συνάδελφοι κατανοούμε και διαστανόμαστε και, και ζούμε. Υπάρχουν θέματα με τον τύπο και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση. Το δείχνουν και έρευνε. Ε, να αναφέρω την τελευταία έρευνα του του Ινστιτούτου του Reuters του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη, το Digital News Report του 2022, το οποίο μα δείχνει σε σε μια αρκετά χαμηλά, yeah. ε, ε, χαμηλή θέση, τη δεύτερη πριν το τέλος, yeah. για την αξιοπιστία των yeah. ειδήσεων και της ενημέρωσης. Μην Εν πας έξω, δες εδώ τις ειδήσεις, στα, τις ε, δημοσκοπήσεις, τα γκάλουπς, τα ποιοτικά yeah. χαρακτηριστικά. Συνήθως είμαστε μαζί Ακριβώς. με τα κόμματα στον πάτο της λίστας, εμείς και Ακριβώς. τα πολιτικά κόμματα. Ακριβώς, αυτό είναι ένα θέμα. Το Twitter, ε, όπω είναι και ο τίτλος του βιβλίου, προβάλλει ως πέμπτη εξουσία... Mm. Όμως, ελέω Μάσκ, δεν ξέρω πού θα, ναι, θα πάει η και ιστορία πώς θα και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί αν έχουμε ένα δευτερόλεπτο να σου πω ότι υπάρχει μία τάση, πολλοί χρήστε να εγκαταλείπουν το Twitter. Ακριβώς ναι. γιατί ο Μάσκ διαμορφώνει ένα πλαίσιο που δεν είναι ε, ένα πλαίσιο ε, με κανονιστικό πλαίσιο, με πλαίσιο ναι. που δεν θα βλέπεις παραπληροφόρηση, δεν θα διαβάζει σε ειδήσει κτλ. Λοιπόν, Ζηνοβία μου, θερμά, θερμά σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ Είχε πάρα, πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μάθαμε πράγματα. Είμαστε θεατέ μα η συζήτησή μα. <laughs> <laughs> Μάτσι καλά. Ευχέ από καρδιά. <laughs> Καλή χρονιά. <χρονιά>, χρονιά Καλή επιτυχία, εύχομαι σε, και... σε ό,τι γίνεται και σε ό,τι κάνει εδώ. Και σε ευχαριστώ σε πάρα καλά. πολύ για την Εγώ ευχαριστώ πρόκληση. που ήσουν εδώ. Κάθε καλό. Λοιπόν, ο Ανέστη θα τη